Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλωσορίζω τα καινούργια άτομα που βλέπω, γιατί κάποιους από εδώ σας αναγνωρίζω, μάλλον σας έχω δει στα μαθήματα, αλλά δεν ξέρω από την ομάδα των Ζουνέκτρι Πλή. Θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση πάνω στο τι είναι η Άιτρι Πλή και τι είναι το φοιτητικό παράρτημα Άιτρι Πλή της Μακεδονίας. Να σας εντάξουμε στην οικογένεια. Ελπίζω να συγκινηθείτε και να θέλετε να δραστηριοποιηθείτε πιο πολύ γύρω από την ITT. Καταρχήν, τι είναι η ITEE? Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα αρχικά, στα αγγλικά, σημαίνουν Institute of Electrical and Electronic Engineers, δηλαδή δημιουργήθηκε σαν ένας οργανισμός για τους ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς. Έκτοτε βέβαια κύλησε πάρα πολύ νερό κατά τα βλάκη, άλλαξε πάρα πολύ, μεγάλωσε τρομακτικά ως οργανισμός. Παγκοσμίως έχει πάνω από 300.000 μέλη. Πάντοτε υπάρχουν περίπου ανάμεσα στις 300.000 γύρω στις 80.000 φοιτητές παγκοσμίως. Και τα ενδιαφέροντα της ITEE έχουν επεκταθεί πάρα πολύ, εντάσσονται στον χώρο της πληροφορικής, στον χώρο της βιοπληροφορικής, σε πάρα πολλούς τομείς, όπως θα δούμε και παρακάτω. Είναι παγκόσμιος οργανισμός, οπότε ένα από τα πλεονεκτήματα του οργανισμού αυτού είναι ότι ερχόμαστε κοντά σε ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με εμάς και με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στο μέλλον όπου και αν βρίσκονται. Αυτή είναι η κεντρική ιστοσελίδα και βλέπετε ότι έχει αναφέρει για το membership και services, είναι η συνδρομή και το τι υπηρεσίες παρέχει. Αναφέρει τα societies and communities. Societies and communities είναι οι επιστημονικές κοινότητες που έχει η ITEE. Διοργανώνει συνέδρια και πολλά γεγονότα και events, παγκόσμια συνέδρια, όπως εδώ βλέπετε διαφημίζει κάποιο συνέδριο που είναι πάνω σε Smart Grid. Smart Grid Communications τι είναι? Είναι καινούργια τεχνολογία που αναφέρεται στο πώς θα είναι πιο έξυπνα τα δίκτυα της διανομής ηλεκτρισμού παγκοσμίως. Οπότε αναπτύσσει τεχνολογίες γύρω από διάφορες ιδέες και μάλιστα για τις τηλεπικοινωνίες που συνδέονται με τα smart grids. Είναι ένας χώρος για μεγάλη έρευνα παγκοσμίως αυτός. Άρα είναι ενδεικτικό ένα από τα events, ένα από τα γεγονότα που διοργανώνει. Αναφέρει πάρα πολλά πάνω σε education και σε καριέρα, δηλαδή στην επαγγελματική σας καριέρα. Είναι ένας από τους μεγάλους φορείς ο οποίος παρέχει πιστοποίηση πάνω σε διάφορους τομείς. Άρα και μάλιστα, καθώς εξελίσσονται τα χρόνια, θα λέγω ότι οι πιστοποιήσεις από την ITEE γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες και όλο πιο ισχυρές και βοηθάνε για έβρεση εργασίας παγκοσμίως. Πάρα πολύ, θα λέγω. Και έχει και το τέλος με τις μέσες publications και standards. Είναι υπεύθυνη για έκδοση πάρα πολλών τεχνικών άρθρων και πάρα πολλών περιοδικών και από τα γραπτά κείμενα από τα συνέδρια. Και τα standards. Standards είναι τα πρότυπα που υπάρχουν στο βιομηχανικό χώρο αλλά και στον ακαδημαϊκό. Και καθώς προχωράτε σε εξάμεινα και πάτε σε μαθήματα που έχουν να κάνουν είτε με τα δίκτυα, ασφάλεια δικτύων, είτε με τηλεπικοινωνίες, θα ακούτε τα διάφορα πρότυπα της ITEE 802.11. Τι κάνει η ITEE? Έχει μηχανικούς από πίσω, εθελοντές είναι πιο πολύ, είναι μηχανικοί σαν εμάς που θα διδάσκουμε εδώ πέρα, οι οποίοι όμως έχουν ενδιαφέρον και μπαίνουν μέσα σε ομάδες εργασίας και αναπτύσσουν τις προδιαγραφές για διάφορα πρότυπα, τα οποία μετά γίνονται βιομηχανικά πρότυπα για να έχουμε εμείς τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε. Παραδείγματος χάρη, η κινητή τηλεφωνία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το σύστημα που είναι πίσω από την κινητή τηλεφωνία, τα πρότυπα, αναπτύχθηκαν εν μέρει από την ITEE.
Άρα, ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και ό,τι έχει να κάνει με πρότυπα, υπάρχουν ομάδες εργασίας. Άρα, είναι ένας διευρυσμένος χώρος όπου κάποιος, ο κάθε ένας μας, η κάθε μία μας, μπορεί να πούνε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι κάποιες από τις το MIX είναι για μηχανικούς υπολογιστών, δικτύων, πληροφορικής, γεωπληροφορικής, γεωατρικών εφαρμογών. Συνεχώς επεκτείνεται. Επεκτείνεται έτσι ώστε να εντάξει στους χώρους της όλο και περισσότερες επιστήμες και όλο και περισσότερα ενδιαφέροντα. Σκόπος της IEEE δεν είναι τίποτα άλλο παρά προώθηση της γνώσης μέσα των 40 διαφορετικών επιστημονικών κοινοτήτων που έχει. Άρα, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και δημιουργούνται καινούργιοι τομείς, δημιουργούνται καινούργιες επιστημονικές κοινότητες και στόχος της IEEE είναι η προώθηση της γνώσης μέσα από, από αυτές τις κοινότητες. Είναι αυτονόητο ότι μόλις τελειώσετε από εδώ με το καλό με τις σπουδές σας, δεν σημαίνει ότι σταματάω και δεν ξαναδιαβάζω, πρέπει συνεχώς να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις στον χώρο που έχουμε σπουδάσει. Η IEEE προσφέρει αυτό το περιβάλλον. Προωθεί τη γνώση, την προώθηση της γνώσης, είτε με σεμινάρια, είτε με συνέδρια, είτε με οτιδήποτε γεγονότα μπορεί να κάνει, διαγωνισμούς με τα πάντα για να μπορεί προσπαθεί να προωθήσει τη γνώση. Και ένα άλλο είναι προσπαθεί να ενεργοποιήσει τους φοιτητές, τους επαγγελματίες να παίρνουν μέρος σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Κριτήριο της IEEE, σαν παγκόσμια οργάνωση, είναι ότι αν καταφέρω και ενεργοποιήσω κάποια μέλη μου και ενταχθούν σε διαγωνισμούς, θα έχουν νέες ιδέες, αυτές οι νέες ιδέες θα υπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο, οπότε η τεχνολογική εξέλιξη θα εξυπηρετεί την κοινωνία. Άρα αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από την οργάνωση αυτή. Όπως είπα, είναι παγκόσμια. Μερικοί από τους τομείς, δεν ξέρω αν είναι όλοι 40 εδώ πέρα, βρίσκονται εδώ πέρα, που καλύπτει λίγο πολύ όλα τα αντικείμενα τα οποία διδάσκουμε εδώ στο τμήμα μας. Είτε αυτό είναι τηλεπικοινωνίες, είτε είναι επιστήμη των υπολογιστών, computer society, είτε είναι με ηλεκτρονικά, είτε είναι με control systems, με αυτοματισμούς που κάνετε ένας από τους τομείς μας παραπέρα, είτε είναι με robotics που είναι και εδώ πέρα, είτε είναι με signal processing, με επεξεργασία σήματος, είναι μαθήματα τα οποία κάνετε, είτε είναι τηλεπικοινωνίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε που διδάσκεται στο τμήμα μας, υπάρχει από πίσω κάποια επιστημονική κοινότητα που το στηρίζει. Άρα εγώ, στα μάτια τα δικά μου και γι' αυτό και είμαι μέλος της IEEE από το 1991, από τότε που ήμουν ατελειόπιτος φοιτητής, είμαι μέχρι τώρα, δηλαδή μιλάμε για 25 συνεχή χρόνια, ένα τέταρτο του αιώνα. Εντάξει. Άρα κάπου θα βρείτε σίγουρα αυτό που σας ενδιαφέρει και που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και να μαθαίνετε όλο και περισσότερο. Βασικές πληροφορίες γύρω την IEEE είναι ότι, όπως είπα, προσπαθεί να ενεργοποιήσει τους φοιτητές και κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, οργανώνει έναν διαγωνισμό τον οποίο τον αποκαλεί IEEE Extreme Programming. Το λόγο είναι αυτό εδώ. Φέτος είναι η 10η χρονιά και γι' αυτό βλέπετε Competition 10. Είναι η 10η συνεχή χρονιά που διοργανώνεται. Ο διαγωνισμός αυτός θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου, που είναι Σάββατο. Ξεκινάει τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα μάλλον, 2 η ώρα το πρωί. 3 ώρα το πρωί και συνεχίζει για 24 ώρες. Έχουμε φέτος, πέρσι είχαμε 3 ομάδες, φέτος έχουμε μία ομάδα η οποία θα πάρει μέρος. Ελπίζω με τα νέα πρόσωπα που βλέπω του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερες ομάδες. Μένουν κάποτε εδώ στο εργαστήριό μου για 24 ώρες. Τους φέρνω ντόνατς το πρωί και καφέ για να τους τονώσω.
να μην πέσουν κάτω και μπαίνουν θέματα από την IEEE παγκόσμια και έχετε εκείνη την ώρα περίπου 500 ομάδες, ίσως και παραπάνω και 1000 ομάδες που συναγωνίζονται παγκοσμίως. Εγώ είμαι ο καθοδηγητής αυτής της ομάδας και παίρνω ένα κωδικό και βλέπω εκείνη την ώρα ποια θέματα έχουν δώσει στους φοιτητές να αναλύσουν προγραμματισμού και ποια ομάδα τα καταφέρει, τη γενική βαθμολογία, οπότε βλέπω εκείνη την ώρα πώς προχωράει κάθε ομάδα, δηλαδή από άποψη βαθμολογία. Δεν μπορώ να δω τι κάνουν στους υπολογιστές τους, αλλά μπορώ να δω με ποια θέματα έχουν ασχοληθεί, ποια πρόκειται έχουν ακόμα να ασχοληθούν. Η ομάδα είναι εδώ πέρα, μια από τις ομάδες που πήραν μέρος είναι εδώ πέρα. Μπορώ να μετά να σας πούν ήδη την εμπειρία. Φέτος θα είναι η δεύτερη χρονιά και ελπίζουμε να το διατηρήσουμε για πάρα πολλά χρόνια. Άρα κάθε χρόνο να ξέρετε τέτοια από εκεί, τον Οκτώβριο, από 14 μέχρι 20-25 Οκτωβρίου, διοργανώνεται αυτός ο παγκόσμιος διαγωνισμός. Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή πέρυσι. Δεν πήγαν όλες οι ομάδες τόσο καλά, αλλά η εμπειρία και μόνο η ιδέα ότι πιστεύω ότι συναγωνίζεσαι και ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα εκείνη την ώρα, νομίζω είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, η IEEE είναι χωρισμένη γεωγραφικά σε 10 περιοχές. Οι 6 περιοχές είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Βόρεια Αμερική. Είναι πιο πολύ χωρισμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στις περιοχές. Είναι πιο Καναδάς, εντάξει. Μάλλον, συγγνώμη, μόνο οι 6 περιοχές είναι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η 7η είναι ο Καναδάς. Η 8η είναι τεράστια γεωγραφική περιοχή, γιατί περιλαμβάνει μέσα Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Άρα, γεωγραφικά είναι η μεγαλύτερη περιοχή του IEEE. Εμείς είμαστε στην περιοχή 8, στο Region 8. Υπάρχει η περιοχή 9 που είναι η Λατινική Αμερική και η περιοχή 10 η οποία είναι η Ασία και ο Ειρηνικός, η μεριά της Ασίας που είναι προς τον Ειρηνικό. Άρα γεωγραφικά χωρίζεται σε 10 περιοχές. Εδώ πέρα είναι μια απεικόνηση των περιοχών, για να ξέρει κάποιος. Είπαμε, εμείς είμαστε στην 8 που είναι η μεγαλύτερη περιοχή, γιατί έχει όλο το κομμάτι. Τώρα, η περιοχή 8, και αυτή επειδή είναι τόσο μεγάλη, χωρίζεται σε υποπεριοχές. Είναι σχέτη μόνο η Αφρική, η Ευρώπη, η Γροιλανδία, η Ισλανδία, οι δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τώρα βέβαια έχουν απλωθεί και αυτές, έχουν μεταχθεί αυτές στις ευρωπαϊκές χώρες, και οι υπόλοιποι είναι η Μέση Ανατολή μαζί με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Οι χώρες αυτές τις έχουμε ακούσει από άλλους, για άλλους λόγους, αλλά θέλω να σας αναφέρω ότι και το Αφγανιστάν και το Πακιστάν έχει πάρα πολύ καλούς προγραμματιστές. Να σας διακόψω λίγο. Ο περσινός νικητής του διαγωνισμού ήταν από το Ιράν και ο δεύτερος από τη Βραζιλία. Δεν ήταν από την Αμερική, δεν ήταν από την Αμερική. Στην πρώτη ήταν πολύ λίγοι από ό,τι φανταζόμαστε από Αμερική, Αγγλία, δηλαδή από χώρες που είναι αναπτυγμένες τεχνολογικά. Η πρώτη ήταν από το Ιράν, ναι, σωστά το θυμάμαι και εγώ, μου είχε κάνει εντύπωση. Δεύτερη από τη Βραζιλία. Άρα εγώ περίμενα να δω όλες τις ομάδες εκεί να γράφουν πάνω MIT και δεν ήταν εκεί. Άρα υπάρχει ταλέντα, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και αυτό να το ξέρετε, ότι πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας, διότι έχω προσωπική εμπειρία. Στην πρώτερη μου εργασία ήμουν εργαζόμενο στην Αμερική και επειδή τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που εργαζόμουν ήταν στην Βοστόνη, εγώ δεν ήμουν Βοστόνη, ήμουν αλλού, αλλά συνεργαζόμουν με πάρα πολλούς μηχανικούς που είχαν τελειώσει το MIT. Μπορώ να σας πω ότι ποτέ δεν ένιωσα κάπως διαφορετικά από αυτούς. Καλή μηχανική, αλλά θέλω να πω ότι οι γνώσεις και που παίρνουν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου είναι πάρα πολύ καλές. Από εκεί και πέρα εξαρτάται στον κάθε ένα και στην κάθε μία πώς θα χρησιμοποιήσει τις γνώσεις καλύτερα. Εντάξει, άρα αυτό που θέλω να περάσω σε εσάς σαν μήνυμα είναι ότι η γνώση έρχεται και από τη διδασκαλία αλλά και από την προσωπική θέληση.
όσο πιο ενεργός είναι κάποιος ή πιο ενεργή είναι κάποια, τόσο πιο πολλά μαθαίνει. Και η άτριπλη δίνει αυτό το περιβάλλον. Σου οθεί, σε βάζει μέσα σε ένα χώρο που μπορείς να αναπτύξεις το ταλέντο σου. Αυτή είναι η ιστοσελίδα της περιοχής 8. Αν κάποιος θέλει να βρει περισσότερες πληροφορίες, εδώ πέρα έχει την επιτροπή που ασχολείται με τα φοιτητικά θέματα, τις δραστηριότητες των φοιτητών. Η δική μας, δηλαδή όταν γίνονται κάποιες μεγάλες δράσεις, μπαίνουν μέσα στην ιστοσελίδα του Region 8. Στέλνουν ένα ενημερωτικό φυλάδιο, αν θυμάμαι καλά, 4 κάθε τρίμηνο, το Region 8. Έχει μια μικρή εφημερίδα εκεί, η οποία βάζει μέσα φωτογραφίες από όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί παγκοσμίως. Οπότε, εάν κάνουμε κάτι, θα γίνεται παγκόσμια γνωστή. Η φωτογραφία σας θα πάει στα πέρατα του κόσμου, γιατί αυτό μοιράζεται παντού. Εντάξει. Στα πλαίσια τώρα της Ευρώπης υπάρχει και το ελληνικό τμήμα. Αποκαλείται IEEE Greece Section. Και εμείς, σαν φοιτητικό τμήμα εδώ, αλλά και οι άλλες, και άλλα τμήματα που είναι όχι μόνο για φοιτητές, είναι και για μηχανικούς, εντασσόμαστε κάτω από το πλαίσιο της IEEE Greece Section. Πέρυσι το Δεκέμβριο εκλέχθηκε νέο Προεδρείο. Πρόεδρος τώρα είναι ο κύριος Νεκτάριος Κοζίρης. Είναι καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και εδώ πέρα έχει στην ιστοσελίδα συνδέσμους με τις υπόλοιπες, είτε για το Region 8, είτε για άλλες δραστηριότητες. Βλέπετε και IEEE TV. Το IEEE TV, τι είναι? Είναι μικρά spots, είτε στο YouTube, είτε αυτοί που έχουν, και είναι ένα βίντεο 4-5 λεπτών συνήθως, για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Και δείχνει πρακτικά πώς λύνουν ένα πρόβλημα, μιλάνε ενημερωτικό για κάτι, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι πολύ λιγόλεπτο, έτσι ώστε να μην κουράζει αυτό που το βλέπει. Στο τμήμα μας εδώ, οι καθηγητές, όλοι είμαστε μέλη της IEEE, λειτουργεί με έναν ωραίο και περίεργο τρόπο ταυτόχρονα, έτσι και γίνεις μέλος της IEEE, μετά αρνείσαι να αποχωρήσεις. Είναι κάτι το περίεργο που συνδέει όλους που είναι μέλη. Οι καθηγητές, επειδή έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, ο καθένας μας έχει εγγραφεί σε διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες. Εγώ είμαι πιο πολύ στις τηλεπικοινωνίες, οπότε είμαι μέλος στο Communication Society, αλλά και στο Vehicular Technology Society, το οποίο έχει να κάνει, αρχικά ήταν με τεχνολογία οχημάτων, άρα θα έλεγε κάποιος ανήκε πιο πολύ, πιο κοντά στους μηχανολόγους, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πιο πολύ κοντά στους ηλεκτρονικούς και στην πληροφορική, διότι όπως βλέπουμε τα αυτοκίνητα μετατρέπονται σε ηλεκτρονικά πάνω σε ρόδες. Όλα είναι ελεγχόμενα ηλεκτρονικά. Μα δείτε, διάβαζα ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα αυτοκίνητα στο μέλλον θα έχουν περίπου επάνω τους, αν μπορείτε να το φανταστείτε, γύρω στους 30 πομπούς. Γιατί θα έχουν σένσορες ασύρματους να λέγονται πιέσεις ελαστικών. Σένσορες για τους αερόσακους. Παντού αισθητήρες και αυτά τα συστήματα θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Και μια καινούργια ιδέα είναι που αναπτύσσεται. Επειδή η κίνηση μπορεί να είναι μεγάλη, θα υπάρχει δίκτυο, θα αναπτύσσεται δίκτυο ασύρματο από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, έτσι ώστε να ενημερώνονται κάποιοι που έρχονται μετά από κάποια χιλιόμετρα ότι η τάδε αρτηρία έχει πολλά αυτοκίνητα, άρα πήγαινε από κάποιον άλλο δρόμο. Επομένως, θα έρχονται real time data, δεδομένα, από τα αυτοκίνητα που είναι πιο κάτω από εμάς, για να ενημερωνόμαστε εμείς και να ενημερώνεται ο οδηγός μέσω του αυτοκινήτου, θα βγαίνει μια ένδειξη ότι η τάδε, αν πηγαίνει προς τα εκεί, θα ξέρει αν έχει κάποιος πάρει μια διάθεση στο GPS, να λέει μην πας από αυτόν τον δρόμο, διότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Άρα,
η τεχνολογία οχημάτων, αυτό το κομμάτι, αναπτύσσεται πάρα πολύ προς το χώρο που έχει να κάνει με προγραμματισμό και με τηλεπικοινωνίες. Που είναι κύρια αντικείμενα που διδασκόμαστε εδώ. Τώρα θα μου πει κάποιος, εντάξει, ωραία, πολύ ωραία τα λέτε, κύριε Σταθίου, τι μας προσφέρει σαν φοιτητές. Δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ακαδημαϊκά και δεύτερον, επαγγελματικά. Όταν είσαστε φοιτητές, προσφέρει χρηματικές επιχορηγήσεις περίπου 500 δολαρίων για να βοηθήσει τους φοιτητές να κάνουν δράσεις σχεδιασμού διατάξεων γεωμηχανικών προτύπων. Ήταν ένας από τους διαγωνισμούς. Άρα, ενεργοποιεί με χρηματοδότηση τους φοιτητές να κάνουν διάφορα project τα οποία βοηθάνε την κοινωνία. Είναι τα βιομηχανικά πρότυπα. Επειδή η έννοια της IEEE είναι να προωθήσει τη γνώση, αλλά και ταυτόχρονα η γνώση αυτή να έχει κάποια εφαρμογή. Άρα θα λέγαμε είναι μια κοινότητα που τεχνολογικών εφαρμογών. Η τεχνολογία δεν είναι απλά για την τεχνολογία, πρέπει να εφαρμοστεί. Να δούμε το κέρδος αυτής της τεχνολογίας. Είσαστε πολύ νέοι. Πρέπει να σας πω ότι όταν εγώ σπούδασα, δεν είχα τηλέφωνο. Όχι, δεν είχα κινητό τηλέφωνο. Δεν είχα τηλέφωνο. 5 χρόνια σπουδών δεν είχα τηλέφωνο. Εσείς τώρα, όχι απλά θα έχετε τηλέφωνο, τα τηλέφωνά σας κάνουν είναι υπερπολογιστές κατά την άποψή μου, δεν είναι μόνο τηλέφωνα. Άρα έχει πάει πολύ μπροστά η τεχνολογία. Παραδείγματα βιομηχανικών προτύπων, τα οποία θα τα συναντήσετε μπροστά σας, είναι το ITSLO 802.11, είναι το λεγόμενο Wi-Fi, αυτό που έχουμε στο σπίτι μας. Όποιοι έχουν ασύρματο router, είναι συνδέστε πάνω σε αυτό το πρότυπο. Άλλα πρότυπα είναι το 11.043, που αναπτύσσεται για την πληροφορική γύρω από την υγεία. Είναι μια πολύ μεγάλη εφαρμογή, αυτό, πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή. National Electric Safety, ασφάλεια πάνω στον ηλεκτρισμό για το παροχή ρεύματος σε όλες τις χώρες. Άρα αναπτύσσει πρότυπα, οι μηχανικοί δηλαδή που είναι μέλη, αναπτύσσουν πρότυπα τα οποία έρχονται μετά πάλι και βοηθούν την κοινωνία μέσω των προϊόντων που κατασκευάζονται. Μερικά παραδείγματα εδώ στην Ελλάδα προκύπτουν κάποιους διαγωνισμούς για την καλύτερη διπλωματική πτυχιακή εργασία των τελευταίων 1 ή 2 ετών και βραβεύονται οι φοιτητές. Ήμουνα στο IEEE Vehicular Technology Society που ήμουνα, κάναμε ένα τέλειο διαγωνισμό κάθε 2 χρόνια για να βραβεύσουμε τις καλύτερες διπλωματικές ή πτυχιακές. Άρα εκεί, αν κάποιος θέλει όταν φτάσετε με το καλό να πάρετε την πτυχιακή σας και θέλετε να κάνετε κάτι καλό, ίσως μπορεί να την υποβάλλετε μετά για να δείτε αν μπορεί να βραβευτείτε. Είναι μια αναγνωρισιμότητα και το βραβείο που θα πάρει κάποιος, ξέρετε, αυτό έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα όχι στην Ελλάδα μόνο, παγκοσμίως. Διότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε είναι αυστηρά, δηλαδή είναι τα πλαίσια της IEEE. Οπότε, αν κάποιος καταφέρει και μπει στην τριάδα, όχι να πάρει το πρώτο βραβείο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καριέρα του μετά. Παγκοσμίως υπάρχουν 1.100 φοιτητικά παραδείγματα. Γίνονται διοργάνωση, προσπαθούμε να κάνουμε διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων για την επιμόρφωση και την ενημέρωση των φοιτητών γύρω από τα θέματα που δραστηριοποιείται η IEEE. Σήμερα είναι μια ημερίδα απλής γνωριμίας και πρώτης επαφής με την IEEE τι είναι, για να ξέρετε. Θα προσπαθήσουμε να υπάρξουν και άλλες ημερίδες με πιο τεχνικό χαρακτήρα πλέον. Εντάξει, αφού υπάρχει πρώτη επαφή, να καταλάβετε τι είναι η IEEE, να υπάρξει μια ημερίδα
με πιο τεχνικό θέμα και μάλιστα εάν υπάρχουν κάποια θέματα που πιστεύετε ότι θέλετε να γίνει μια παρουσίαση, κάτι που σας ενδιαφέρει και δεν το γνωρίζετε καλά, πολύ ευχαρίστω να παρουσιάσουμε ή απ' την άλλη, εάν ξέρετε εσείς, έχετε κάποια ειδική γνώση και θέλετε να τη μοιραστείτε με τους υπόλοιπους συμφοιτητές σας μέσω μιας παρουσίασης, μπορούμε να οργανώσουμε μία ημερίδα που οι φοιτητές θα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους φοιτητές. Άρα, θέλω να είναι ένα, όπως αποκαλείται στα αγγλικά, open forum, να μοιράσουμε την γνώση. Εντάξει, αυτό είναι. Πώς θα κάνουμε η γνώση να μεταφερθεί από τον ένα στον άλλον, γιατί κάτι που λέω εγώ, σας αρέσει σε κάποιον, πάει και δουλεύει κάτι, βρίσκει κάτι, μετά το λέει σε κάποιον άλλο, το παίρνει εκείνο, το επεξεργάζεται και πάει παραπέρα. Εντάξει, άρα αυτό θέλουμε να γίνει. Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε εταιρείες. Πέρυσι την Άνοιξη, το Μάιο, επισκεφτήκαμε το επιχειρησιακό κέντρο Βόρειας Ελλάδας της εταιρείας Κοσμοτέ. Είναι κοντά στο εμπορικό κέντρο Κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε αρκετά σημαντικά πράγματα εκεί. Είδαμε πώς είναι η οθόνη, η αίθουσα που ελέγχουν όλο το δίκτυο της Κοσμοτέ από τη Λάρισα και πάνω. Υπάρχουν δύο μεγάλα κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μετά ο έλεγχος και της Βόρειας Ελλάδας πηγαίνει στην Αθήνα. Αλλά μας έδειξαν εκεί διάφορα online, εκείνη την ώρα, real time, τι συνέβαινε στο δίκτυο της Κοσμοτέ όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ήταν ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τώρα μία στο αντίστοιχο κέντρο διαχείρισης της Vodafone. Να μας εξηγήσουν και εκεί πώς έχουν οργανώσει. Το Student Brands έχουμε συμμετοχή σε φοιτητικούς διαγωνισμούς. Οι φοιτητές μας έχουν υποβάλει μια πρόταση εδώ πέρα το Student Brands και είμαστε περιμένουμε στο στάδιο να δούμε αν θα πούνε οι άλλοι πριν να προχωρήσει. Είναι ένα μεγάλο project το οποίο σκέφτονται να κάνουν τα παιδιά της IEEE. Γύρω από το, η πρώτη ιδέα ήταν πώς θα ενεργοποιήσουμε, θα μπορούμε να ενεργοποιούμε τα φανάρια να κρατάνε για περισσότερο χρονικό διάστημα το πράσινο το φως, το ανθρωπάκι, όταν πλησιάζει, προσεγγίζει κάποιος ηλικιωμένος ή κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει πολύ γρήγορα. Οπότε να τη διάρκεια του φαναριού να αυξάνεται, καθώς ανάλογα με το άτομο το οποίο πλησιάζει, δεν πρέπει να περάσει τον δρόμο. Και αυτό θα είναι ένας σκοπός και ένας δέχτης, ένας στο φανάρι, ένα πανωτάκι κάποιος, ο άνθρωπος, για να μπορέσει να στέλνει ένα σήμα, έτσι ώστε να λέει ότι τώρα μπορούμε να έχουμε το σύστημά μας, το φανάρι κάτι να είναι περισσότερο πράσινο, είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διοργάνωση διαγωνισμών με σκοπό τη διάκριση είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι διάφορα societies τεχνολογικά που είναι ήδη υπούνται από μηχανικούς καθηγητές στην Ελλάδα κάνουν διαγωνισμούς για να έχουν για την καλύτερη τυχιακή διπλωματική εργασία, αλλά και άλλους διαγωνισμούς σιγά σιγά να αναπτύξουν. Τώρα, ειδικά για το δικό μας branch εδώ, ιδρύθηκε το Φεβράριο του 2011. Είχα μια μικρή ομάδα φοιτητών που ήταν πάρα πολύ ενεργή. Θελήσανε να το κάνουν, το έκαναν και έκτοτε έχουμε διάφορες ομάδες οι οποίες αναλαμβάνουν την συνέχεια, τη συνέχιση του φοιτητικού παραρτήματος. Πριν από λίγο καιρό, πέρυσι μάλλον μετανομαστήκε σε ΤΕΗ, όταν άλλαξε η ονομασία του ΤΕΗ, ονομάστηκε και το Student Brands ΤΕΗ of Central Macedonia. Στην αρχή ήταν το ΤΕΗ of Aeres, έτσι ήταν η αρχική ονομασία του ιδρύματος, μετά μετανομάστηκε πριν από λίγα χρόνια. Και είμαστε δύο καθηγητές σύμβουλοι, εγώ και ο κύριος Κιλάς.